Κύριε Λασταράτο, ήμουνα νιός και γερνό. Ήμουνα νιός και γερνό και ακούω για ατρίδια, αναθυμίσεις. Κάντε υπομονή και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Και την ίδια στιγμή μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και πραγματικά αυτές οι αυξήσεις που ζούμε, που αποτελούν τραγωδία για το λαό μας και τις ζούμε δεκαετίες τώρα, δίχως ίχνος ντροπής, τις εμφανίζουν σχεδόν ως ουρανοκατέβατες. Και προσπαθούν να κρύψουν ότι ο λαός είναι τελικά εκείνος που θα πληρώσει ξανά τα σπασμένα. Και αυτά τα σπασμένα είναι οι επιλογές για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων, προκειμένου να επιτευχθεί η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη. Ξέρετε, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ παλιότερα, ξανά Νέα Δημοκρατία σήμερα, εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μετατρέποντας ένα δικαίωμα σε πανάκριβο εμπόρευμα που θα παίζει, που παίζει στα χρηματιστήρια για να θησαυρίσουν επιχειρηματικοί όμιλοι. Και ξέρετε, αυτόν τον δρόμο που ακολουθεί και υλοποιεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία τον έστρεψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλήθεια, το τρίτο μνημόνιο το 2015 δεν προέβλεπε το 17% των μετοχών της ΔΕΗ να πάει στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να πουληθεί? Ξεχάσαμε το χρηματιστήριο ενέργειας στο όνομα των επιχειρηματικών ευκαιριών για να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην το κάνει, να μην το παίζει κορόιδο, διότι έχει σοβαρότατες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Όλοι μαζί οδήγησαν τη χώρα στο έγκλημα της απολιγνητοποίησης και στα πράσινα φέσια, στο δόγμα ο ρυπαίνων πληρώνει, μόνο και μόνο για να επιδοτούνται οι πανάκριβες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στροφή στο φυσικό αέριο ως καύσιμο γέφυρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο λαός λοιπόν πλήρωσε την ανάπτυξη, είτε τη βιώσιμη που έλεγε ο ένας, είτε την ανάπτυξη για όλους που έλεγε ο άλλος, πληρώνει την οικονομική κρίση, πληρώνει τις επιπτώσεις της πανδημίας, πληρώνει τον πληθωρισμό που καλπάζει με πάνω από 8%, την ενεργειακή φτώχεια που απλώνεται σε όλο και περισσότερους, πληρώνει για την περίθαλψή του, πληρώνει για να σπουδάσει τα παιδιά του και την ίδια στιγμή τα κεφάλια μέσα. Κυρία Βούλτεψη, ελάτε να απαντήσετε λίγο συνολικά. Από τη μία είναι οι συνάδελφοί σας που λένε... Για να κλείσω, κύριε Λασκαράτο, ελάτε, κύριε Συντυχάκη, ο ΚΚΕ έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά στρίβουν δια του αραβόνος. Μιλάμε για άμεση κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να μπει πλαφόν στις τιμές, στα βασικά είδη κατανάλωσης, να επιταχθούν τα αποθέματα των εισαγωγών σε είδη διατροφής και στις ζωοτροφές για τους αγρότες, να υπάρξει προστασία του εισοδήματος με αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να προστατευτούν οι αυτοαπασχολούμενοι. Πάμε στην κυρία Υπουργό. Την ευκαιρία που την έχουμε απόψε εδώ και για να μας απαντήσει, κύριε Συντυχάκη. Το χέρι επί τον τύπο των ύλων. Κύριε Συντυχάκη. Κοιτάξτε, όταν ανεβάζουν τους τόνους αντιπαράθεσης, θα πει ότι θέλουν να κρύψουν την ουσία. Να μπερδέψουν ξανά το λαό. Από τη μία κυβερνητική πρόοδο και σταθερότητα που λέει ο Μητσοτάκης, προοδευτική διακυβέρνηση λέει ο Τσίπρας. Βέβαια, πολιτικές διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους. Διαφορές όμως στρατηγικής δεν υπάρχουν ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κίνημα Αλλαγής. Και ξέρετε, στη βαρβαρότητα αυτή που ζούμε, που ζει ο ελληνικός λαός, συναντιούνται όλοι τους, ανεξαιρέτως. Μήπως έχετε ακούσει κάτι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το Κίνημα Αλλαγής στα μεγάλα ζητήματα που καθορίζουν τη ζωή του λαού? Δηλαδή στα θέματα πράσινης μετάβασης, δηλαδή πράσινες business, για το νέο υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, η εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους νατοϊκούς σχεδιασμούς, υπάρχει διαφωνία? Και κύριε λένε Συντυχάκη, κάποιοι πως αν βγαίνουν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί, θα μπορούσαν, λέει, να συγκροτήσουν και προοδευτική κυβέρνηση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κίνημα Αλλαγής.
Κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ προτείνουμε εμείς. Συμφωνείτε? Αλλά δεν τον Μιλάτε σοβαρά. Ξεχάσατε. Για τέτα μνημόνια. Ξεχάσατε αυτό. Παράδειγμα σας λέω. Τον αντεργατικό. Συμφωνείτε να το προτείνουμε μαζί? Τον νόμο Βρούτσι Αξιόγλου. Ευχαριστούμε το πολύ. Ξεχάσατε. Κύριε Σιδηχάκη, κύριε Γέλογλου, κύριε Φάμελε. Ξεχάσατε πάρα πολύ καλά. Θέλετε να ανέβει. Κλείσαμε. Κύριε Σιδηχάκη, κύριε Γέλογλου, κύριε Φάμελε, ευχαριστούμε πολύ.